κυρίες. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνδρομητές της Citavision, καλωσορίσατε στο κλειστό του Στροβόλου, στον Κώστας Προβαέλληνας, εδώ που σε πολύ λίγο θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της, ανάμεσα στον Κεραυνό και την Ομόνια για την, το 10η αγωνιστική της ΟΠΑΠ Basket League. Εμείς ξεκινούμε παραδοσιακά το pre-game show μας, όπως πάντα, με καλασμένους τους βοηθούς προπονητών των δύο ομάδων, με πρώτο τον Κυριάκο, τον Αδάμου, ο οποίος θα έρθει εδώ δίπλα μας για να μας κάνει τις πρώτες δηλώσεις για τη σημερινή αναμέτρηση. Coach, καλησπέρα. Ένα παιχνίδι σήμερα για την Ομόνια δύσκολο απέναντι στον Κεραυνό. Προέρχεστε από δύο ήττες συνεχόμενες, η μία συμπαράταση από την Απόλλωνα Σιλεμεσό, η άλλη στην έδρα σας από την ΑΕΚ. Πώς έχετε προετοιμαστεί για το σημερινό παιχνίδι? Καλησπέρα και από μένα. Σίγουρα πάντα ένα παιχνίδι με αντίπαλο τον Κεραυνό, ειδικά εδώ στο Στρόβολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα προσπαθούμε να ελέγξουμε το ρυθμό όσο μπορούμε. Δεν μπορούμε να, να αφήσουμε τον έλεγχο του παιχνιδιού στον Κεραυνό, αν θέλουμε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κάτι από το παιχνίδι. Και από εκεί και πέρα, σίγουρα τα λάθη θα είναι πολύ σημαντικός παράγοντας και ο έλεγχος στο rebound. Αν μπορέσουμε να ελέγξουμε καταρχήν αυτούς τους τρεις σημαντικούς παράγοντες, ίσως να έχουμε την ευκαιρία μας. Κάτι που είχατε καταφέρει στο παιχνίδι, στο πρώτο γύρο, στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, μέχρι το τέλος του παιχνιδιού ήσταν κοντά στο σκορ. Εντάξει, δεν καταφέρατε να πάρετε την νίκη, όμως θεωρώ ότι κάτι τέτοιο θα επιχείρησε και σήμερα. Σίγουρα, η εμπειρία είναι σημαντικός παράγοντας στον αθλητισμό, ανεξαρτήτως αθλήματος. Η ομάδα μας είναι μια νεαρή και άπειρη ομάδα, σε αντίθεση με τον Κεραυνό που μεγάλη πλειονότητα των παιχτών του έχει μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Εκεί είναι το θέμα πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε τη ροή του αγώνα όταν δεν θα είμαστε στο καλό μας κομμάτι, όταν ο Κεραυνός θα είναι μπροστά, όταν θα διεκδικήσουμε το παιχνίδι. Είναι κάποια σημεία κάθε αγώνα τα οποία η εμπειρία παίζει σημαντικό ρόλο. Είδαμε τον Κωνσταντίνο του Πυλακούτα να έχει αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα. Δεν ξέρω αν είναι, πόσο σοβαρό είναι και θα αγωνιστεί σήμερα. Και ο Στόκλι Τσάβι τον βλέπω εκτός της ζέστασης. Όχι, ο Στόκλι θα είναι μια χαρά, θα αγωνιστεί κανονικά. Ο Κωνσταντίνος ο Πυλακούτας είχε ένα τραυματισμό στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα, δεν αγωνίστηκε ούτε με την ΑΕΚ. Και 99,99% να μην αγωνιστεί σήμερα. Ωραία, να ευχηθώ καλή επιτυχία για σήμερα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από τον προπονητή της Ομόνιας, τον βοηθό προπονητή της Ομόνιας, τον Κυριάκο, τον Αδάμου. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας και τον Μιχάλη, τον Ματσεντίδη, τον βοηθό προπονητή του Κεραυνού, για να μας πει και αυτός την άποψή του για την σημερινή αναμέτρηση. Ο coach ο Ματσεντίδης, ο οποίος εκτός από το σημερινό παιχνίδι θα πρέπει να ετοιμάσει και την ομάδα του Κεραυνού και για το παιχνίδι με την Νίμπουργκ που έρχεται την ερχόμενη Τρίτη, και αυτό το παιχνίδι έρχεται από τη Citavision ζωντανά και αυτό την Τρίτη η αναμέτρηση αυτή. Ο coach ο Ματσεντίδης, ο οποίος είναι δίπλα μας. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ένα παιχνίδι σήμερα απέναντι στην Ομόνια. Μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια θα λέγαμε σας δυσκολεύει. Και εδώ έχετε ιτηθεί πριν από πέρσι σε ένα παιχνίδι εδώ. Και στο παιχνίδι του πρώτου γύρου σας κόντραρε μέχρι το τέλος. Ναι, γενικά η Ομόνια διαχρονικά είναι μια πολύ καλή ομάδα, ειδικά φέτος. Έχουν ένα σύνολο αρκετά καλό και μάχημο. Παίζουν ένα ιδιαίτερο στυλ μπάσκετ που χρειάζεται προσοχή για να μπορείς να κερδίσεις. Προσεγγίζουμε το παιχνίδι πάντα με τον ίδιο τρόπο, γενικά με όποια ομάδα και αν πέσουμε. Έτσι και σήμερα ήρθαμε εδώ για να το κερδίσουμε. Έχετε εκτός σήμερα τον Anthony King μια σημαντική απώλεια, καθώς στο 5 θα είναι πλέον μόνο ο Williamson. Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό? Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, όχι γιατί είναι ο Anthony King, γιατί αυτό προέκυψε χθες το βράδυ μετά την προπόνηση, άρα δεν είχαμε χρόνο να προετοιμαστούμε για αυτή την καινούργια συνθήκη. Εντάξει, έχουμε τον Andre Williamson, ένα πεντάρι στην ομάδα. Έχουμε και τα παιδιά που είναι από πίσω, τον Γιώργο και τον Νίκο, θα καλύψουν το παιχνίδι όσο γίνεται. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα μείνει αρκετό χρόνο ο Andre μέσα στο γήπεδο, να μην χρειαστεί να πάμε σε διαφορετικά σχήματα.
Το έχουμε ξανακάνει παλιότερα. Νομίζω ότι άμα είσαι μεγάλη ομάδα, μπορείς και βρίσκεις τρόπους και τα διαχειρίζεις αυτά τα προβλήματα. Σίγουρα το πρόβλημα, σίγουρα ο Άντωνις είναι ένας τεράστιο κομμάτι της ομάδας μας, αλλά το πρόβλημα ήταν ότι έγινε τελευταία στιγμή και μας αποσυντώνησε λίγο. Δηλαδή, ήρθαμε να παίξουμε χωρίς προπόνηση για αυτό το πράγμα. Η εκτίμηση τι λέει, θα τον έρχεται την Τρίτη για το παιχνίδι με την Ήμπουργκ? Η εκτίμηση λέει ότι δεν παίζει σήμερα και ξαναβλέπουμε από Δευτέρα, από Κυριακή μεσημέρι, πώς θα είναι, αν είναι καλύτερα με τις θεραπείες που κάνει. Βλέπουμε κομμάτι με κομμάτι. Νομίζω ότι δεν έχουμε το χρόνο να σκεφτούμε το παιχνίδι της Τρίτης. Πρώτα το σημερινό και μετά πάμε στο επόμενο. Το οποίο το σημερινό που βλέπετε ότι θα κριθεί? Το σημερινό θα κριθεί στη δική μας, κατά πόσο θα αντέξουμε ο Αντρέ μέσα στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα να καταφέρουμε να ελέγξουμε τον ρυθμό που σίγουρα θα επιβάλλει η Ομόνια και θα προσπαθήσει να φθείρει τον Williamson που έχουμε μέσα το μόνο ψηλό που έχουμε μέσα. Από εκεί και πέρα πρέπει να πάρουμε τα rebound που θα έπαιρνε ο King, να βάλουμε τους πόντους που θα έβαζε ο King, να παίξουμε την άμυνα που θα έβαζε ο King, να δουλέψουμε σαν ομάδα για να μπορούμε να πάρουμε αυτό το παιχνίδι. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Και κάτι που ξέχασα, και αυτά που έκανε και ο Χριστόφορος, γιατί δεν λείπει μόνο ο King, λείπει και ο Ραζής σήμερα στο σημερινό παιχνίδι. Σωστό. Ωραία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν και από τον Μιχάλη τον Ματσεντίδη. Εμείς σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγο για να πούμε πολλά περισσότερα για τη σημερινή αναμέτρηση. Επιστρέψαμε στο κλειστό του Στροβόλου. Γίνεται, όπως βλέπετε και εσείς, η παρουσίαση της Ομόνιας αυτή τη στιγμή. Κεραυνός Ομόνια, το πρώτο παιχνίδι, το παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία στη 12η αγωνιστική της ΟΠΑΠ Basket League. Ένα και μοναδικό παιχνίδι σήμερα, τα άλλα τρία αύριο. Εδώ η Ομόνια, θα δούμε και τον κεραυνό τώρα και νομίζω και ότι είναι και μια καλή ευκαιρία για να δούμε και τις συνθέσεις των δύο ομάδων ενώ όσο γίνεται η παρουσίαση του κεραυνού. Εδώ ο κεραυνός με τον Γιαξή, τον Σάιμον, τον Μιχαήλ, τον Κίνγκ, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί. Ο Νίκος Στυλιανού, ο Γονατάς, ο Παπαδημητρίου, ο Ρόρι, ο Θεοχαρίδης, ο Ραζής που επίσης δεν θα αγωνιστεί σήμερα, ο Ροζέλ, ο Κορονίδης και ο Williamson, προπονητής ο Χρυσόφορος, ο Λιβαδιώτης, βοηθός ο Μιχάλης, ο Ματσετίδης. Η Ομόνια με τον Παναγίδη, τον Γκάρθ, τον Γιωργακούδη, τον Χατζηλέρη, τον Καραγιάννη, τον Γκάμπολ, τον Καραβατάκη, τον Πυλακούδα, τον Στυλιανού, τον Τρετιακόφ και τον Τσάφη, προπονητής ο Δημήτρης Οκούρης, με βοηθούς τον Κυριάκο τον Αδάμου και τον Νικόλα τον Κουρσάρη. Ο κεραυνός είναι στην τέταρτη θέση στη βαθμολογία με 7 νίκες και 2 ήττες, 16 βαθμούς. Η Ομόνια είναι στην 8η θέση με 3 νίκες και 6 ήττες, ένα παιχνίδι λιγότερο για την Ομόνια. Στους 12 βαθμούς βρίσκεται στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας. Μια θέση βέβαια που δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα για την ομάδα της Ομόνιας. Εδώ ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης, είδαμε και τον Δημήτρη τον Κουκούρη. Κεραυνός λοιπόν είναι στην τέταρτη θέση βέβαια με το 7-2 που έχει. Κάποιοι θα λένε πώς γίνεται να είναι στην τέταρτη θέση και όμως με τα ρεπό και τον τρόπο που διεξάγεται και το φετινό πρωτάθλημα είναι εφικτό και αυτό. Ο Κεραυνός ο οποίος με νίκη σήμερα θα ανέβει φυσικά πιο ψηλά καθώς θα περιμένει τα αυριανά παιχνίδια καθώς αύριο διεξάγεται η αναμέτρηση του Απόλλωνα με τον ΑΠΟΠ, η Ένωση Νέων Παραλιμνίου με την ΑΕΛ και η Πετρολίνα ΑΕΚ με την ΕΘΑ. Είναι οι αγώνες που θα γίνουν αύριο, τα δύο πρώτα παιχνίδια στις 5, το τελευταίο στις 7. Το διαιτητικό τρίο, Βλαδίμηρος Ζάνεφ στο κέντρο, αριστερά του ο Σάκης Κωνσταντινίδης, δεξιά του ο Μιχάλης ο Κυπριανού, μόλις έδειξαν τα τρία λεπτά οι τρεις διαιτητές και βγάζουν και την αναμνηστική φωτογραφία πριν από το τζάμπολ. Οι δύο ομάδες βρέθηκαν στο πρώτο γύρο στον Άγιο Δομέτιο, εκεί που ο κεραυνός επικράτησε τις Ομόνιες με 79-71. Ένα παιχνίδι που ο κεραυνός το έλεγχε καθ' όλη την διάρκεια του, χωρίς όμως να μπορεί να πάρει μια διαφορά που να αισθανθεί σίγουρος. Η Ομόνια καταδίωκε σε όλο το παιχνίδι την ομάδα του κεραυνού και σήμερα θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πόσο θα αντέξει ο κεραυνός με τον Williamson μόνο ως πεντάρι, όπως μας είπε και ο Μιχάλης ο Ματσεντίδης, ο βοηθός προπονητή του κεραυνού στο pre-game της σημερινής μετάδοσης. Μας είπε πως θα πρέπει να αντέξει
όσο μπορέσει περισσότερο, καθώς δεν υπάρχει άλλος παίκτης για να καλύψει την θέση 5 από το ρόστερ του Κεραυνού. Θα γίνουν κάποιες αλχημίες με Θεοχαρίδη και Στυλιανού, τον Νίκο Στυλιανού, σε περίπτωση που χρειαστεί, αλλά εύχονται να μην φτάσουν σε αυτό. Ο Άντωνι Κίνγκ που τραυματίστηκε στην χθεσινή προπόνηση, έτσι δεν είχαν τον χρόνο ο Χριστόφορος Ολιβαγιώτης και οι συνεργάτες του να δοκιμάσουν κάποια σχήματα σε μία προπόνηση. Πεντάδα του Κεραυνού με τον Αχμάντ Ρόρι, τον Άρη τον Κορονίδη, τον Νίκο τον Στυλιανού, τον Μπράντον Ροζέλ και τον Άντρε Βίλιαμσον. Η πεντάδα της Ομόνιας με τον Παύλο τον Στυλιανού, τον Στόκλι Τσάφη, τον Γιώργο τον Τρετιακόφ, τον Νίκ Γκάρθ και τον Γκάμπολ, τον Καρλ Γκάμπολ, οι πέντε που επιλέγει ο Δημήτρης Κουκούρης για να ξεκινήσουν στο παιχνίδι. Σήμερα ο Δημήτρης Κουκούρης που δεν έχει στη διάθεσή του τον Κωνσταντίνο τον Πυλακού, τον Πυλακού που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα στη Λεμεσό το περασμένο Σαββατοκύριακο. Μεσοβδόμαδα στην εμβόλυμη αγωνιστική απέναντι στην Πετρολίνα ΑΕΚ, το παιχνίδι που έγινε την Τετάρτη, δεν αγωνίστηκε. Έτσι, την Πέμπτη διορθώνω, όχι Τετάρτη, Πέμπτη έγινε το παιχνίδι της Ομόνιας με την Πετρολίνα ΑΕΚ. Έτσι σήμερα δεν θα αγωνιστεί ούτε σήμερα κατά 99,9%, όπως μας είπε και ο Κυριάκος Αδάμου. Το τζάμπολ έγινε, ο Κεραυνός θα έχει την πρώτη επίθεση με τον Ρόρι να δίνει στον Ροζέλ, εδώ ο Βίλιαμσον, ο Κορονίδης, ο Βίλιαμσον θέλει να αποστάρει τον Τσάβη στην πρώτη μεταξύ τους μονομαχία, τον πάει μέχρι μέσα, πολύ πιο δυνατό κορμί ο Άντρε Βίλιαμσον. Θα κάνει το 2-0. Ο Τσάφη από την άλλη διανύει πολύ καλό φεγγάρι. Έκανε με τον Απόλλωνα ρεκόρ καριέρας. Εδώ ο Τσάφη με 33 πόντους. Αστοχή ο Τσάφη από κοντά. Έκανε ρεκόρ και στα rebound καριέρας πάλι. 16 rebound που μάζεψε. Το πρώτο καλάθι από τον Άρη το Κορονίδη και το πρώτο στη σεζόν. Και γι' αυτό το πανηγυρίζει και ο πρόεδρος του Κεραυνού που βρίσκεται εδώ, αλλά και όλοι όσοι από αυτοί οι λίγοι που βρίσκονται εδώ. Πρώτο καλάθι φέτος για τον Άρη τον Κορονίδη που δεν έχει πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής. Εδώ όμως θα ξεκινήσει την αναμέτρηση και θα πετύχει το πρώτο καλάθι. Τρετιακόφ με επιθετικό ριμπάο και δεύτερη προσπάθεια θα βάλει το πρώτο καλάθι της Ομόνιας. 5-2 ο Τρετιακόφ, ο Γιώργος Τρετιακόφ, ο οποίος και αυτός διανύει μια πολύ καλή χρονιά. Στα 20 του χρόνια περιμένουμε πολλά για τα επόμενα χρόνια από τον Γιώργο τον Τρετιακό που είναι και στην εθνική μας ομάδα. Στυλιανού σταματάει την τρίπλα, ψάχνει βοήθεια, θα σηκωθεί τελικά για δύο άστοχα. Ο Τσάφη μαζεύει το rebound. Στην άλλη πλευρά ο Γκάμπολ με τον Κορονίδη, θα του κάνει φάουλ ο Άρης ο Κορονίδης για να σταματήσει την επίθεση της Ομόνιας καθώς υπήρχε ανισορροπία. Επαναφορά, βλέπετε και πάλι το φάουλ του Κορονίδη, το βλέπετε, σηκώνει αμέσως το χέρι, το παραδέχεται. Ο Γκάρθ, ο Τσάφη, αλλάζει με τον Γκάρθ του, ο Γκάμπολ έξω στον Στυλιανού. Σταμάτησε την τρίπλα, αλλά θα καταφέρει να κερδίσει την μπάλα. Ο Τσάφη σουτάρει αστοχή, ο Γκάμπολ μαζεύει ακόμα ένα επιθετικό rebound. Το δεύτερο επιθετικό rebound της ομάδας και ο Τσάφη θα καρφώσει. Πολύ ωραία συνεργασία του Γκάμπολ με τον Τσάφη, 5-4 με το εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Στόκλεϊ Τσάφη. Εδώ και πάλι Τρετιακόφ, ο Τρετιακόφ έκανε τελικά την assist. Ο Τσάφη κάρφωσε, Βίλιαμσον από το ύψος των βολών σουτάρει άστοχα. Το rebound από τον Στόκλεϊ Τσάφη που γρήγορα έχει 2 πόντους και 2 rebounds σε 2,5 λεπτά παιχνιδιού. Ο Γκάρθ θα περάσει στον Γκάμπολ. Υπήρχε εκεί ένα μισμάτς. Ο Γκάμπολ όμως πήγε προς τα έξω. Θα κάνει το σουτ και θα σκοράρει βάζοντας την Ομόνια μπροστά στο σκορ 5-6 με την Ομόνια να τρέχει ένα 6-0 σερί. Στυλιανού αφήνει στον Κορονίδη ο Βίλιαμσον. Ωραία η ασίστ στον Ρόρι και 7-6 με το πρώτο καλάθι του Αχμάντ Ρόρι. Τρετιακόφ πάλι στον Τσάφη.
Αυτός παρασέρνει τον Ροζέλ, αλλά δεν μπορεί να βάλει το καλάθι. Ο Γουίνιας ομάζει στο rebound από την άλλη πλευρά. Κορονίδη σηκώνεται και σκοράρει για δύο. Έχω την εντύπωση ήταν για δύο, ναι, όντως. 9-6. Αμέσως στην επίδεση ο Γκάρθ, ο οποίος όμως αστόχησε και συνέχεια ο Στυλιανού θα κάνει φάουλ στον Ροζέλ για να σταματήσει τον ευθυνιασμό του Κεραυνού, αφού υπήρχε ανισορροπία στην άμυνα της Ομόνιας. Εδώ βλέπουμε ο Ροζέλ και αμέσως ο Στυλιανού το σταματάει. Και το καλάθι του Άρη του Κορονίδη που έχει ήδη 5 πόντους από τους 9 του Κεραυνού. Κορονίδης με τον Τρετιάκοφ. Ο Στυλιανού και ο Ρόρι τώρα. Ροζέλ για 3 μέσα. 12-6 double score για την ομάδα του Κεραυνού σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ενώ έγινε και το λάθος. Ο Ρόρι σε ένα νέο lay-up και 14-6. 9-0 σερί για τον Κεραυνό σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. 14-6. Το σούτ από τον Γκάρθ είναι άστοχο. Λάθος από τον Ροζέλ, διορθώνει ο Ρόρι. Κορονίδης με τον Τρετιάκοφ εκεί. Θέλει να τον αποφύγει. Ο Ροζέλ με τον Στυλιανού. Σταμάτησε την τρίπλα. Θέλει να γυρίσει. Θα σουτάρει για 3 ο Ροζέλ και θα στοχίσει. Δεν μας συνηθίζει σε τρίποντα, βέβαια είχε πετύχει ένα μεγάλο τρίποντο στο παιχνίδι του Κεραυνού με τον Ηρακλή. Εδώ το καλάθι από τον Γκάμπολ. 14-8 μειώνει η Ομόνια με τον Καρλ Γκάμπολ να πετυχαίνει το δεύτερο του καλάθι. Για 3 ο Κορονίδης, εύστοχος η μέρα του σήμερα. 17-8 ο Άρης ο Κορονίδης και πάλι από τη γωνία εκτελεί και φτάνει τους 8 πόντους. Στυλιανού. Ο Τσάφι για 3. Δεν θα απαντήσει. Το rebound ο Ροζέλ. Ροζέλ που κατεβάζει. Σουτ από το Κορονίδη και αυτό μέσα. Απίθανος ο Άρης ο Κορονίδης σήμερα. Θα φτάσει στους 11 πόντους πολύ πολύ γρήγορα. Υπάρχει time out, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέψαμε στο κλεισό του Στροβόλου. 28 Κεραυνός μπροστά μετά από τα πρώτα 5,5 σχεδόν λεπτά της αναμέτρησης με εκπληκτικό Άρη Κορονίδη, ο οποίος έχει 11 πόντους στην αναμέτρηση σε αυτά τα 5,5 λεπτά. Ο Άρης ο Κορονίδης, ο οποίος με 4-4 εντός παιδιά σουτ, 1-1 τίποτα, 3-3 τρίποντα, έχει πάρει, έχει γίνει ο πρωταγωνιστής του παιχνιδιού σε αυτό το πρώτο διάστημα. Να δούμε την Ομόνια τώρα πώς αντιδράσει μετά το time out που ζήτησε ο Δημήτρης ο Κουκούρης. Ο Γκάρθ κατεβάζει στη Λιανού, ο Τσάφι, έρχεται η βοήθεια από τον Κορονίδη, ο Γκάμπολ βγάζει έξω στον Στυλιανού. Το fake screen, ο Γκάμπολ χαμηλά, αστοχή. Ο Γουίλιαμς ομαζεύει το rebound, δίνει στον Κορονίδη και αυτός ο Σάιμον τον Μιχαήλ. Πέρασε και αυτός το παιχνίδι. Στυλιανού αποφεύγει τον άλλον του Στυλιανού, ο Νίκος αποφεύγει τον Παύλο και βάζει το καλάθι, 22-8. Πρώτο καλάθι για τον Νίκο τον Στυλιανού. Συμπερινεί το παιχνίδι. Στυλιανού που κάνει καλό πρωτάθλημα φέτος. Για 3 αστοχή ο Γιώργος ο Τρετιακόφ. Κορονίδης στον Στυλιανού. Πάλι με τον συνεπίθετο του. Έκλεψε, όχι, η μπάλα τελικά θα παραμείνει στα χέρια του Κεραυνού. Ο Γουίλιαμσον αστοχή, το ίδιο και ο Σάιμον ο Μιχαήλ. Επιμένει ο Γουίλιαμσον αστοχή. Ο Τσάφι καθαρίζει τη φάση. Θέλει να κατεβάσει και όλα έρχεται ο Ροζέλ και του κλείνει το διάδρομο. Τώρα στον Γκάρθ. 3,5 λεπτά ακόμα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Τσάφι Στυλιανού για 3. Αστοχή, πήγε και βγήκε μπάλα. Άτυχος εδώ ο νεαρός. Ο Γουίλιαμσον μάζεψε το rebound. Το τρίτο rebound του Άντρε Γουίλιαμσον. Ο Σάιμον Μιχαήλ στον Στυλιανού.
Τώρα έχει τον guard αυτός. Θέλει να εκμεταλλευτεί το mismatch και πετάει μια πάσα στον Jesse Hunt, τον Αυστραλό συμπαίκτη του που αγωνίζεται μόνο στα παιχνίδια της Ευρώπης για τον Κεραυνό. Για πρώτη φορά στο παιχνίδι θα περάσει ο Δημήτρης ο Γεωργακούδης στη θέση του Νιγκάρθενο. Θα γίνει και αλλαγή και για τον Κεραυνό με τον Γιώργο τον Θεοχαρίδη και τον Αχμάντ Ρόρι. Ο πρώτος μπαίνει για πρώτη φορά, ο δεύτερος επιστρέφει στη θέση τον Ροζέλ και του Στυλιανού. Γεωργακούδης τον Τσάφι, αυτός θέλει να τρυπώσει. Υπάρχει βήματα, όχι φάουλ, βήματα από τον Στόκλεϊ Τσάφι, τον βλέπετε εδώ. Και η πάλι φάση έπεσε πάνω στον Βίλιαμσον και έκανε τα βήματα. Ρόρι αλλάζει με τον Σάιμον Μιχαήλ, πιέζει η Ομόνια. Κορονίδης, ο Ρόρι, αφού πέρασε μπάλα και από τα χέρια του Θεοχαρίδη. Θεοχαρίδης πάλι σηκώνει στο πουθενά ο Σάιμον Μιχαήλ, αλλά προλαβαίνει ο Βίλιαμσον, ο οποίος κάνει μια περίεργη περιστροφή εκεί και το τελείωμα του δεν ήταν το ιδανικότερο. Παρ' όλα αυτά θα μπορούσε να έχει σκοράρει αν η μπάλα με αυτές τις αναπηδήσεις που έκανε κατέληγε στο διχτάκι. Παραμένει το 22-8. Ο Τρετιακόφ με τον Κορονίδη. Θα να τον πάρει μέσα. Πολύ ωραία κίνηση από τον Τρετιακόφ, αλλά άτυχος και αυτός. Ο Βίλιαμσον ακόμα ένα rebound και φάουλ από τον Γεωργακούδη στον Αχμάντ Ρόρι. Είναι το δεύτερο ομαδικό φάουλ για την Ομόνια. Ένα έχει και ο Κεραυνός εδώ και πάλι η φάση. Ο Γεωργακούδης έκανε το φάουλ, σταμάτησε τον Ρόρι. Ενώ ο Βίλιαμσον πήγε στον πάγκο και τώρα θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε το σχήμα του Κεραυνού. Με τον Θεοχαρίδη να είναι στο 5 και τον Στυλιανού στο 4. Σίγουρα θα θέλει να προφυλάξει τον Βίλιαμσον όσο μπορεί. Έκανε λάθος ο Σάιμον Μιχαήλ, αβίαστο λάθος. Ο Τσάφι αλλάζει με τον Τρετιακό, πάει προς το καλάθι, φάουλ από τον Σάιμον Μιχαήλ πάνω στον Στόκλεϊ Τσάφι. Δύο βολές για τον σέντερ της Ομόνιας, ενώ από τον πάγκο είδατε και χαρακτηριστικά το πλάνο του Δημήτρου Κουκούρη που ζητούσε αντιαθλητικό. Πρώτο φάουλ του Σάιμον Μιχαήλ, δεύτερο ομαδικό για τον Κεραυνό και δύο βολές για τον Στόκλεϊ Τσάφι που σουτάρει πολλές βολές. Φέτος έχει 91 βολές στο πρωτάθλημα, οι περισσότερες από κάθε άλλον καλαδοσφαιριστή του πρωταθλήματος, φετινής ο Παπ Μπάσκετ Λίγκ. Έχει ευσοχή στις 58 από αυτές, ένα ποσοστό στο 63,7%, ενώ τώρα είχε μία στις 2. 22-29 με τον Τσάφι να έχει 3 πόντους πλέον. Επιστρέφει ο Ροζέλ στο παρκέ στη θέση του Κορονίδη. Στυλιανού. Μιχαήλ με τον Γεωργακούδη. Νέο λάθος από τον Σάμιντο Μιχαήλ. Έκλειψε η Ομόνια. Ο Στυλιανού παίρνει το σκρίν από τον Γκάμπολ. Πάει προς το καλάθι. Ωραία κίνηση από τον Νεαρό. 22-11. Ο Παύλος Στυλιανού. Εδώ και πάλι. Απέφυγε τον Ρόρι, έφτασε στο καλάθι. Ενώ κάτι παρόμοιο έγινε από την άλλη πλευρά. Με τον Ρόρι να αποφεύγει τον Στυλιανού και να κάνει το 24-11. 1 και 10 για το τέλος. Στυλιανού με τον Σάιμον Μιχαήλ. Αλλάζει με τον Γκάμπολ. Ο Τσάφι. Ο Τρετιακόφ περιμένει την κίνηση του Γκάμπολ. Θα του περάσει την μπάλα. Τα βάζει με δύο παίκτες του Κεραυνού εκεί ο Καρλ Γκάμπολ και σκοράρει 24-13. Το έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό, όπως βλέπετε και εσείς στο κάτω μέρος της οθόνης σας. Για τρεις ο Ρόρι μέσα, 27-13. Κεραυνός έχει τη διαφορά και την διατηρεί. Βρίσκει αμέσως απάντηση σε κάθε επίθεση της Ομόνιας, στην προσπάθειά της να κλείσει τη διαφορά. Τρετιακόφ στον Τσάφι. Ο Τρετιακόφ για τρεις, άστοχα, ριμπάτω από τον Ρόρι. Θέλει να τρέξει. Φωνάζουν από τον πάγκο να περιμένουν για όλη την επίθεση, καθώς όλος ο χρόνος
βρίσκεται στη διάθεση του Κεραυνού. Ο Τρετιακόφ βγαίνει και κάνει φάουλ στον Ροζέλ, καθώς έχει Ομόνια να δώσει φάουλ, έχει ακόμα ένα. Παναγίδης στη θέση του Τρετιακόφ. Πρώτη φορά στο παιχνίδι ο Αλέξανδρος ο Παναγίδης. Επαναφορά από τον Ρόρι. Ο Ροζέλ με τον Παναγίδη θα το κάνει το φάουλ. Ο Αλέξανδρος ο Παναγίδης. Το τέταρτο ομαδικό δεν έχει άλλο πλέον η Ομόνια να δώσει. Βλέπετε τις οδηγίες του Χρυσόφορου του Λιβαδιώτη που ζητάει τους, από τους παίκτες να έχουν απόσταση. Space. Και επαναφορά πάλι από τον Ρόρι που θα βρει πάλι τον Ροζέλ. Αυτός με τον Παναγίδη. Ένα step back shoot για τρεις άστοχο. Το rebound από τον Τζάφι. Θα πετάξει μπάλα για ένα buzzer beater το οποίο δεν θα βρει στόχο. 27-13 θα είναι το σκορ της πρώτης περίοδου με τον Κεραυνό να ελέγχει τον ρυθμό από την αρχή του παιχνιδιού. Επιστρέψαμε στο κλείσο του Στροβόλου, στο Κώστας Παπαέλληνας για το δεύτερο δεκάλεπτο ανάμεσα στον Κεραυνό και την Ομόνια. 27-13 οι δύο ομάδες μετά την πρώτη περίοδο. Ο Κεραυνός, ο οποίος είναι πολύ πιο εύσοχος από την Ομόνια, 57% εντός παιδιάς, 11 στα 19 σούτ. Στο 31% με 6 στα 19 σούτ είναι η Ομόνια. Ο Κεραυνός, ο οποίος έχει 5 στα 5 τρίποντα, απόλυτα εύσοχος από την περιφέρεια. 0 στα 5 έχει η Ομόνια από την περιφέρεια. Αντίστοιχα, ο Κεραυνός είναι μπροστά και στα rebound, 12 αντί 8. Πιο δημιουργικός με 8 assist εναντί 2 της Ομόνιας, ενώ 3-2 είναι τα λάθη. Η Ομόνια έχει καταφέρει να περιορίσει τα λάθη της σε αυτό το παιχνίδι. Δεν τη βοηθάει όμως η ευστοχία της. Και να δούμε πώς θα αλλάξει και τι θα σκαρφιστεί ο Δημήτρης Κουκούρης για να μείνει η ομάδα του κοντά στο σκορ. Ο Γκάμπολ αλλάζει με τον Στυλιανού στην πρώτη επίθεση της Ομόνιας για το δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Παναγίδης να περάσει στον Γκάμπολ. Το καμεραμάν μας θα πει εκεί πέρα αντί για κάποιον συμπαίχτη. Ο Ρόρι θα κάνει την επαναφορά. Το τρίτο λάθος της Ομόνιας στο παιχνίδι, σοφάρισε τον Κεραυνό σε αυτό το τομέα. Ο Ρόρι. Μιχαήλ αλλάζει με τον Θέο Χαρίδη. Ξανά ο Ρόρι, παλαγυρίζει στην περιφέρεια. Ο Ροζέλ για τρεις αστοχή, ριμπάντο τον Παναγίδη. Θέλει να περάσει τον Ροζέλ, τον πιέζει. Ο Αμερικανός θα το κάνει φάουλ. Αντιαθλητικό ζητάει και πάλι ο πάγκος της Ομόνιας. Εδώ και πάλι το φάουλ του Μπράντον Ροζέλ. Στυλιανού θα βγάλει έξω στον Παναγίδη. Κάνει αυτή την προσποίηση, θα σουτάρει για 2 και θα ευστοχίσει. 27-15. Ο Σάιμον ο Μιχαήλ, ο οποίος απέναντι στην Ομόνια έχει το ρεκόρ του στη σεζόν της ασίστ φέτος. Οι 5 είναι αυτό το ρεκόρ και το έχει επαναλάβει στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Τρίποντο από τον Ρόρι. 30-15. Double score και πάλι για τον Κεραυνό. Και νέο φάουλ που θα κερδίσει ο Παναγίδης από τον Σάιμον Μιχαήλ αυτή τη φορά. Δεύτερο. Και δύο πολύ γρήγορα φάουλ για τον Κεραυνό στην δεύτερη περίοδο. Και πάλι Ροζέλ, ο Ρόρι και ο Σάιμον. Και εδώ το τρίποντο που έχει στείλει τη διαφορά στους 15 πόντους. Μιχαήλ πάει στον πάγκο. Κορονίδης επιστρέφει στο παρκέ. Και επαναφορά από τον Παύλο τον Στυλιανού. Δεν βρίσκει κάποιο συμπαίκτη, βρήκε τώρα τον Τσάφι. Στυλιανού. Σταματάει, θα δώσει τον Γκάμπολ. Αυτό σουτάρει για τρεις άστοχα. Ο Ρόρι μαζεύει το rebound. Ο Στυλιανού παίρνει το σκρίν από τον Θεό Χαρίδη ο Ρόρι. Αρχικός του Κεραυνού ο Θεοχαρίδης. Κορονίδης
Ο Ρόρι Ροζέλ από τη γωνία για τρεις. Μέσα και αυτό. Απίστευτη εμφάνιση για τον Κεραυνό από τα 6.75, ο οποίος τώρα έχει 7 στα 8 τρίποντα. 33-15. Τσάφι. Με τον Ουίλιαμσον. Λίστηκε ο Σκυλιανού για τρεις. Αστοχή, η Ομόνια δεν έχει καταφέρει ακόμα να βρει κάποιο τρίποντο. 0 στα 7. Έγινε... Τώρα γίνεται η αλλαγή με τον Γιώργο Ακούδη να βγαίνει από το παιχνίδι στη θέση του, επιστρέφει τον Τρετιακό. Εδώ. Ο μόλις 20 ετών αρχηγός της Ομόνιας, ο νεότερος αρχηγός του πρωταθλήματος. Παναφορά στον Ρόρι. Παναγίδη μπροστά του. Ο Ρόρι θα βγάλει έξω στον Θεοχαρίδη. Αυτός ο Ροζέλ. Ροζέλ στον Κορονίδη από μακριά. Ο Κορονίδης θα κάνει το πρώτο του άστοχο σουτ στο παιχνίδι. Παραμένει το 33-15. Και ο Στυλιανού. Ο Γκάμπολ με τον Θεοχαρίδη. Θα γυρίσει, θα χάσει υπό την πίεση του Ουίλιαμσον. Ζήτησε και φάουλο ο Γκάμπολ. Ο Ρόρι. Ο Ουίλιαμσον με τον Τσάφι. Βλέπετε, αδειάζουν την πλευρά υπέρ του Κεραυνού για να πάει στο 1-1. Ο Ουίλιαμσον αποφασίζει να σουτάρει και θα είναι άστοχος. Παναγίδης. Ο Τσάφι σηκώνεται από το ύψος των βολών, μπήκε, βγήκε η μπάλα. Rebound για τον Ρόρι. Ποιος πέρασε τον Παύλο τον Στυλιανού, αλλά έκανε μια πάσα στο πουθενά. Και αλλαγή με τον Στυλιανού να επιστρέψει στο πακέ για τον Κεραυνό, όπως και ο Γκάρθ για την Ομόνια. Στυλιανού στη θέση του Θεογαρίδη, ο Γκάρθ στη θέση του Παναγίδη. Εδώ ο Νίκος ο Στυλιανού. Και ο Παναγίδης. Είναι στον πάγκο. Ο Γκάρθ. Πιέζει ο Ρόρι. Το σκρίν από τον Γκάμπολ. Έπεσε double team πάνω στον Γκάρθ. Για τρεις από την γωνία του Στυλιανού. Αστοχή από τα χέρια του Στυλιανού. Η μπάλα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Κατοχή για την Ομόνια με την επαναφορά να γίνεται από την baseline με τον Στόκλεϊ Τσάφι να ετοιμάζεται να πάρει την μπάλα από τα χέρια του Σάκη του Κωνσταντινίδη. Τώρα θα γίνει αυτό. Στην επαναφορά σημαδεύει τον Γκάμπολ. Τρετιακόφ βλέπει την κίνηση του Τσάφι, αποφασίζει να πάει μόνος προς το καλάθι και δικαιώνεται. 33-17. Με τον Γιώργο τον Τρετιακόφ να φτάνει τους 4 πόντους. Τρετιακόφ ο οποίος έχει το ρεκόρ καριέρας απέναντι στον Κεραυνό. Το έχει πετύχει σε rebound και assist με 11 rebound και 6 assist. Σουτ για 3 από τον Κορονίδη άστοχος. Rebound από τον Τρετιακόφ το 4ο. Ο Τσάφι στον Γκάρθ αυτός με τον Κορονίδη τον περνάει και σκοράρει. 33-19. Προκανείς διαφορά η Ομόνια. Προσπαθεί να πλησιάσει όσο το δυνατόν γίνεται τον Κεραυνό πριν το τέλος του ημιχρόνου. Ο Ροζέλ με τον Ουίλιαμσον. Καλή άμυνα από τον Στυλιανού. Θα κλέψει ο Τσάφι. Τρετιακό βλέπει την κίνηση του Γκάμπολ. Δίνει στον Τσάφι τελικά. Αυτός κάνει την μπάλα από τον Ρόρι. Νέα καλή άμυνα από τον Στυλιανού. Κατοχή για τον Κεραυνό. Πάνω στο Στυλιανού. Ο οποίος είναι ψηλό παιδί. Με μακριά χέρια. Και μπορεί να βοηθήσει στα κλεψίματα την ομάδα της Ομόνιας. Όπως και έχει κάνει. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις στα τελευταία λεπτά. Εδώ θα κάνει φάουλ όμως πάνω στον Ουίλιαμσον. Το πρώτο φάουλ της Ομόνιας και από το δεύτερο δεκάλεπτο. Με αναφορά από την baseline. Δεύτερο φάουλ του Στυλιανού.
το παιχνίδι. Ο Παύλος Κυλιανού που έχει δύο πόντους, ένα rebound και δύο assist. Ρόρι αλλάζει με τον Κορονίδη. Ροζέλ ξεχασμένο στη γωνία, σουτάρ για τρεις και σκοράρει. 36-19. Πάντων ο Ροζέλ στους 9 πόντους. Και ο Ροζέλ έχει το ρεκόρ της σεζόν φέτος απέναντι στην Ομόνια. Το παιχνίδι του πρώτου γύρου με 33 πόντους είχε ολοκληρώσει το παιχνίδι ο Μπράντον Ροζέλ στον Άγιο Δομέντιο. Στυλιανού αστοχή, μάχη για το rebound, έχει ακουμπήσει. Όχι, έχω την εντύπωση ότι η μπάλα ήταν για την Ομόνια. Ο Γουίλιαμσον πρέπει να άκουσε, να ακούμπησε τελευταίος. Διαμαρτύρεται ο Τρετιακόφ, όπως και να έχει, συνεχίζει το παιχνίδι με τον Νίκο τον Στυλιανού. Ο Ροζέλ. Στυλιανού, Κορονίδης. Ο Γουίλιαμσον. Στα 5 δευτερόλεπτα η επίθεση του Κεραυνού, πάει προς το καλάθι. Ο Ρόρι, καλάθι και φάουλ. Από τον Αχμάντ Ρόρι, ο οποίος φέτος, το έχουμε πει αρκετές φορές, έχει διαφορετικό ρόλο σε σχέση με πέρσι στον Κεραυνό. Τα πηγαίνει όμως εξαιρετικά και σε αυτόν τον νέο ρόλο που του έχει δώσει ο Χριστόφορος Ολιβαδιώτης. Συμπληρωματική βολή για τον Ρόρι εύστοχη και η διαφορά πάει στους 20 πόντους για πρώτη φορά στο σημερινό παιχνίδι. 39-19. Στυλιανού αλλάζει με τον Γκάμπολ. Ο Γκάμπολ μπροστά στο Γουίλιαμσον θα σκοράρει. 39-21. Εδώ είδαμε πως ο Γουίλιαμσον ένα αβίαστο λάθος από τον Ροζέλ. Όσο θέλουμε να σχολιάσουμε την προηγούμενη φάση. Ο Γουίλιαμσον δεν πάει με την ίδια δύναμη που θα πήγαινε στις φάσεις συνάμυνα αν υπήρχε και ο Κίνγκ στο παιχνίδι. Είναι λογικό αυτό, θέλει να προστατευτεί. Ακόμα δεν έχει κάνει κάποιο φάουλ και αυτό είναι θετικό για τον ίδιο και για τον Κεραυνό φυσικά. Ο Γκάμπολ Σογκάρθ θα σηκωθεί για τρεις, θα ευστοχίσει. Ο Νίκ Γκάρθ, ο οποίος είναι πολύ καλός σουτέρ. 39-24 με τον Γκάρθ να φτάνει τους 5 πόντους, ενώ το φάουλ είναι χαμηλά. Έτσι και δεν θα μετρούσε το καλάθι. Αν έμπαινε δηλαδή. Το φάουλ που κέρδισε ο Γουίλιαμσον από τον Στόκλεϊ Τσάφι, το πρώτο του Τσάφι. Εδώ και πάλι η φάση. Ο Ροζέλ αλλάζει με τον Σάιμον τον Μιχαήλ. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Κεραυνού. Ο Σάιμον παίρνει το σκριν από τον Στυλιανού για τρεις ο Κορονίδης άστοχος. Τρίτος που χάνει ο Κορονίδης στο δεύτερο δεκάλεπτο, ενώ δεν είχε χάσει κανένα στο πρώτο. Στα 5 που είχε δοκιμάσει. Ο Γκάρτ πάει προς το καλάθι, απέφυγε το Σάιμον Μιχαήλ και με 5 συνεχόμενους προσωπικούς πόντους ο Νίκ Γκάρτ μειώνει τη διαφορά στους 13. Η Ομόνια που τρέχει και ένα 7-0. Ο Ροζέλ θέλει να αποφύγει τον Τσάφι. Μιχαήλ από τη γωνία για τρεις, μπήκε βγήκε η μπάλα, rebound από τον Τσάφι. Ο Γκάρθ πάει προς το καλάθι, μπροστά του ο Στυλιανού, με το σταματάει. Μπλοκ από τον Νίκο τον Στυλιανού. Παναφορά από την baseline για την Ομόνια με τον Νίκ Γκάρθ. Ασημαδεύει τον Τσάφι. Ο Γκάρθ βγαίνει στην περιφέρεια, θα σουτάρει για τρεις από μακριά. Αστοχή, rebound από τον Στυλιανού. Μοιάζουμε στο τελευταίο δίλεπτο του πρώτου ημιχρόνου, 39-26. Κεραυνός με τον Ροζέλ από τη γωνία. Μπήκε, βγήκε η μπάλα. Ο Τσάφι διώχνει την μπάλα από τα χέρια του Γουίλιαμσον. Ο Γκάμπολ. Τρετιακόφ στον Τσάφι, Στυλιανού. Πάει προς το καλάθι, θα περάσει ο Τρετιακόφ. Αυτός διστάζει να σηκωθεί, βγάζει έξω στον Γκάρθ. Για τρεις μέσα η διαφορά πέφτει στους 10. Και ο Χριστόφορος Ολιβαδιώτης ζητάει αμέσως time out, καθώς βλέπει την Ομόνια να τρέχει ένα
10-0 σερί. Εδώ και πάλι το τρίποντο του Γκάρθ. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στο Κώστας Παπαέλληνας. Η Ομόνια λοιπόν έχει καταφέρει να μειώσει τη διαφορά στους 10 από τους 20 που είχε αγγίξει πριν από μερικά λεπτά, χάρη σε ένα 10-0 σερί που τρέχει η ομάδα του Δημήτρη, του Κουκούρη. Επιστρέφουν οι δύο ομάδες, η Ομόνια τουλάχιστον, μετά το time out με τον Γιωργακούδη, τον Γκάρθ, τον Γκάμπολ, τον Τσάφη και τον Τετιακόφ. Οι πράσινοι τώρα θα επιστρέψουν και οι παίκες του Κεραυνού με τον Ρόρι, τον Στυλιανού, τον Ροζέλ, τον Σάιμον, τον Μιχαήλ και τον Ουίλιαμσον. Τώρα περνάει για αυτός. Βλέπουμε τον Στυλιανού με τον Ροζέλ να τα λένε. Στυλιανού που έχει αναλάβει ρόλο forward, power forward σε αυτό το σχήμα του Χριστόφορου του Λιβαδιώτη, δίπλα στον Ροζέλ. Να βλέπουμε την Ομόνια να εφαρμόζει ζώνη και η ζώνη σπάει με τρίποντα και ο Νίκος Στυλιανού αμέσως αυτό έκανε. 42-29. Ο Γκάρθ. Το σκρίν από τον Γκάμπολ. Έγινε η αλλαγή στο μαρκάρισμα. Ο Γκάμπολ έχει πάρει το μισμάτς. Δεν μπορούν να του περάσουν την μπάλα ούτε ο Γκάρθ ούτε ο Τσάφη. Ο Γκάρθ για τρεις αστοχή. Rebound από τον Ροζέλ. Βλέπει τον Ρόρι μπροστά. Το σταμάτησε, πέρασε απέναντι στον Μιχαήλ, χάθηκε το στοιχείο του ευνηδιασμού. Ροζέλ θα σουτάρει για τρεις και θα ευστοχίσει. Δεύτερο τρίποντο συνεχόμενο για τον Κεραυνό. Μετά από εκείνο που πέτυχε ο Στυλιανού, ο Ροζέλ έρχεται να εκτελέσει και πάλι. 45-29. Φάουλ του Ρόρι πάνω στον Γκάρθ και θα περάσει το παιχνίδι ο Γιώργος ο Θεοχαρίδης. Στη θέση, και ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ο Παπαδημητρίου, στη θέση του Σάιμον του Μιχαήλ. Και από ό,τι φορά ο νεαρός σήμερα στο παιχνίδι, ο Γκάρθ. Δύσκολη προσπάθεια, το rebound από τον Παπαδημητρίου. Ο γιος του Άγγελου του Παπαδημητρίου. Αλλάζει ο Ρόρι με τον Στυλιανού. Ο Ρόρι στον Νίκο τον Στυλιανού. Θα αλλάξει μάλλον με τον Θεοχαρίδη. Πάλι προς το καλάθι, αστοχή. Τετιακόφ σταμάτησε την τρίπλα, έδωσε στον Γκάρθ. Στα 2 δευτερόλεπτα ο Γκάρθ στον Γιωργακούδη. Το σουτ μπήκε, να δούμε αν θα μετρήσει. Όχι, δεν μετράει. Και έχω την εντύπωση πως είναι σωστή η απόφαση των διαιτητών για το τρίποντο. Η μπάλα ήταν στα χέρια του Δημήτρου Γιωργακούδη πριν αυτός σηκωθεί, ακούσει και το χρονόμετρο. Θα το βλέπουμε εδώ και πάλι τη φάση, χωρίς όμως να έχουμε το χρονόμετρο στη διάθεσή μας. Είχε μηδενιστεί το χρονόμετρο με τα χέρια στην μπάλα του Δημήτρη του Γιωργακούδη. 45-29 λοιπόν το πρώτο ημίχρονο. Εμείς σε αυτό το σημείο θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε περίπου 10 με 11 λεπτά. Επιστρέψαμε στο κλειστό του Στροβόλου για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στον Κεραυνό και την Ομόνια. Βλέπουμε τα στατιστικά του πρώτου ημίχρονου. Λίγες βολές, μία στις μία για τον Κεραυνό, μία στις δύο για την Ομόνια. 41% τα δίποτα για τους γηπεδούχους, 46% για την φιλοξενούμενη ομάδα. Η Ομόνια που ανέβασε την αποστάτη σε αυτό το στατιστικό. Στα 62% τα τρίποτα του Κεραυνού που έχει 10 στα 16. Μόλις 17% για την Ομόνια που έχει 2 στα 12. 20-18 τα rebound, 6-4 τα λάθη, 13-7 η assist, 5-7 τα foul και 2-3 τα κλεψίματα. Η ομάδα του Κεραυνού, η οποία έχει καταφέρει να επιβάλλει τον ρυθμό της από την αρχή της αναμέτρησης, ξέφυγε μέχρι και 20 πόντους στα μισά της δεύτερης περίοδου. Κατάφερε όμως η Ομόνια να μειώσει στους 10 και από εκεί και πέρα με 2 τρίποντα η Ομόνια έχει, ο Κεραυνός έχει στείλει την διαφορά στο σκορ που έκλεισε το ημίχρονο, αυτό το 45-29, τους 16 πόντους. Πρώτο σκόρερ του παιχνιδιού είναι ο Αχμάντ Ρόρι με 15 πόντους.
Τον ακολουθεί με 12 ο Μπράντον Ροζέλ, 11 ο Άρης ο Κορονίδης. Από πλευράς Ομόνιας πρώτος σκόρερ είναι ο Νίκ Γκάρθ με 10 πόντους. Τον ακολουθεί ο Καρλ Γκάμπολ με 8 και ο Γιώργος ο Τρετιακόφ με 4. 3 πρώτοι σκόρερ από κάθε πλευρά. Επιστρέφουν οι ομάδες σιγά σιγά για το δεύτερο ημίχρονο. Ο Κεραυνός με τον Κορονίδη, τον Στυλιανού, τον Ρόρι, τον Ροζέλ και λογικά τον Βίλιαμσον, ο οποίος δεν έχει μπει ακόμα στο παρκέ, αλλά σε λίγο θα τον δούμε να περνάει. Θα δούμε και την Ομόνια με τον Στυλιανού, τον Γκάρθ, τον Τσάφι, τον Τρετιακόφ και τον Γκάμπολ. Οι πέντε του Δημήτρη του Κουκούρη για το δεύτερο ημίχρονο. Έτοιμος ο Νίκος ο Στυλιανού για να παραλάβει την μπάλα από τον Βλαδίμηρο Ζάνεφ, τον πρώτο διαιτητή της αναμέτρησης. Και ο Ρόρι θα κατεβάσει στην πρώτη επίθεση για τον Κεραυνό στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ροζέλ, θυμίζουμε πως το παιχνίδι είναι για την 12η αγωνιστική της OPAP Basket League. Ο Τρετιακόφ θα κλέψει. Ο Γκάρθ. Ο Τρετιακόφ. Σουτάρει για δύο, ο Γκάρθ και σκοράρει. 45-31. Ποδοκαλάθι στο δεύτερο ημίχρονο για την Ομόνια. Ο Ροζέλ στον Ρόρι, αυτό στη γωνία. Πάλι ο Ροζέλ στα 6 δευτερόλεπτα επίθεση του Κεραυνού. Η πάσα στο πουθενά. Κορονίδης ήταν 1,5 βήμα πιο αριστερά από εκεί που πήγε η μπάλα. Ο Γκάρθα στον Στυλιανού. Έχει χώρο μπροστά του. Ο Παύλος ο Στυλιανού. Με τον Κορονίδη μπροστά του. Περιμένει τον Γκάρθ. Τον διώχνει. Θέλει να πάει στο ένας εναντίον ενός. Τα νιάτα απέναντι στην εμπειρία εδώ. Ο Τσάφι για τρεις. Έρπολ. Φιλόδοξη προσπάθεια για τον Στόκλεϊ Τσάφι. Κακό το τελείωμα. Παρατηρήσεις από τον Δημήτρη τον Κουκούρη για την επίθεση που έκανε η ομάδα του. Στυλιανού με τον Ροζέλ. Με τον Ρόρι, διορθώνω. Τώρα ο Στυλιανού. Για τρεις ο Κορονίδης μέσα. 48-31. Μετά από τρεις άσοκες προσπάθειες, ο Κορονίδης θα επιστρέψει σε ένα εύστοχο σουτ και θα φτάσει τους 14 πόντους. Κλέψιμο Στυλιανού. Φεύγει στον ευθυνιασμό. Τσάφι τον καταδιώκει. Ωραία η κίνηση για να τον αποφύγει από τον Νίκο τον Στυλιανού. 50-31. Ο Στυλιανού στους 7. Ο Γκάρθ. Ο Παύλος ο Στυλιανού. Περνάει στον Γκάμπολ. Αυτό σηκώνεται και σουτάρει για δύο άστοχα. Το rebound από τον Ρόρι. Ο Ρόρι παρά το ύψος του μαζεύει αρκετά rebound. Αυτό είναι το 5ο στο παιχνίδι. Και επίσης έχει και 5 assist και 14 πόντους. Καλά 15 πόντους διορθώνω. Κερδισμένο φάουλ από τον Βίλιαμσον. Ενώ θα υπάρξει time out. Επιστρέψαμε στο κλεισό του Στροβόλου. Πάνω στην ώρα για την πρώτη βολή του Άντρε Βίλιαμσον. Ο οποίος κέρδισε το φάουλ, αλλά θα είναι άστοχος σε αυτή την πρώτη του βολή. Ο Γιώργος Τρετιακόφ χρεώθηκε το φάουλ πάνω στον σέντερ του Κεραυνού. Ο Βίλιαμσον στην δεύτερη βολή θα είναι εύστοχος. Γενικά είναι εύστοχος από τη γραμμή ο Άντρε Βίλιαμσον, σε 76,6% στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Γκάρθ με τον Ρόρι, το σκριν από τον Στυλιανού. Ωραία κίνηση από τον Νίκ Γκάρθ.
51-33. Με τον Γκάρντ να έχει πλέον 14 πόντους. Ο Ρόρι με τον Κορονίδη κάνει την προσποίηση. Περνάει στον Βίλιαμσον. Αυτός με τον Τσάφι. Θέλει να βάλει τη δύναμη ο Βίλιαμσον. Μπάλα έφτασε στον Στυλιανού. Είναι ο Τσάφι πάνω του και θα το κάνει φάουλ. Δεν μετράει το καλάθι. Σύμφωνα με τον κύριο Ζάνεφ. Παραφορά απ' έξω από το πλάι. Εκεί που πάει ο Ροζέλ για να επαναφέρει. Πάσα στη γωνία, Κορονίδης. Περνάει στον Βίλιαμσον, υπάρχει μισμάτς εκεί. Το διαβάζει ο Γκάρθ αυτό και θα κάνει φάουλ. Δίνει οδηγίες στο πώς έπρεπε να στηθεί η αμυνά του ο Δημήτρης ο Κουκούρης, ενώ από την άλλη το ακριβώς αντίθετο, πώς έπρεπε να επιτεθεί η ομάδα του από τον Χριστόφορο τον Λιβαδιώτη. Ροζέλ στον Στυλιανού. Ωραίο ο Ροζέλ στον Βίλιαμσον. Προσπαθεί να αποφύγει τον Γκάμπολ. Κακό τελείωμα. Κατεβάζει ο Τρετιακόφ. Ο Τσάφι. Του χτυπήσει την μπάλα ο Ροζέλ. Ο Τσάφι ακούμπησε τελευταίος. Σύμφωνα με τους διαιτητές. Η κατοχή θα περάσει στον κεραυνό. Έκτο λάθος για την Ομόνια. 8 έχει ο κεραυνός. Ο κεραυνός δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιο αριθμό λαθών. Τρίποντο από τον Νίκο τον Στυλιανού. 54-33. Η διαφορά στη μεγαλύτερη τιμή της. 21 πόντους. Και πάλι το τρίποντο από τον Νίκο τον Στυλιανού. Ο Γκάρ θέλει να απαντήσει. Δεν θα το κάνει. Στυλιανού έγινε διψήφιος με 10 πόντους πλέον στο παιχνίδι. Και πάλι με την μπάλα ο Νίκος ο Στυλιανού. Θα αφήσει στον Ροζέλ. Ο Βίλιαμσον βγαίνει ο Τρετιακόφ και κλέβει την μπάλα. Πατάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Διαμαρτύρεται για φάουλ ο αρχηγός της Ομόνιας. Παναφορά από τον Ροζέλ. Κορονίδης για τρεις, μέσα! 57-33, το είπαμε στην αρχή ότι είναι η μέρα του σήμερα. Ο Άρης ο Κορονίδης στους 17 πόντους. Κορονίδης που, όπως είπαμε και στην αρχή της μετάδοσης, στο πόντο του Περάσπαου πέτυχε, δεν είχε πετύχει πόντο στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Τσάφι θα τελειώσει την φάση. 57-35, μία πάσα εδώ που βρίσκομαι εγώ. Από τους παίκτες του κεραυνού που θα κάνουν το ένατο τους λάθος, θα περάσει για πρώτη φορά σήμερα ο Δημήτρης ο Καραγιάννης. Εδώ, ο forward της Ομόνιας, ο οποίος έχει πετύχει ένα καλάθι φέτος απέναντι στον κεραυνό στο παιχνίδι του πρώτου γύρου. Καραγιάννης που επέστρεψε στην Ομόνια μετά από το περσινό του πέρασμα στην Β2 κατηγορία με την φανέλα του Διγενία Κρήτα Αμόρφου NBA BC, όπως είναι το πλήρες όνομα της ομάδας του Διγενή. 5 και 10 για το τέλος της περίοδου. Ο Τσάφι αστοχή, μάχη για το rebound με τον Καραγιάννη και τον Βίλιαμσον. Ο κεραυνός βγήκε νικητής καθώς ο Σάιμον Μιχαήλ κέρδισε την μπάλα. Θα βγάλει έξω στο Ροζέλ. Οι έξτρα πάσες. Στυλιανού δεν βρήκε το διάδρομο. Κορονίδη στον Ροζέλ. Ζητάει ένα σκρίν αλλά δεν πάει κανένας να το δώσει. Ο Ροζέλ θα πετάξει μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Στο 10ο λάθος του κεραυνού. Κεραυνός που κάνει κατά μέσο όρο 9,6 λάθη στο πρωτάθλημα. Έχει ήδη 10 και σχεδόν 15 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά δεν το έχει πληρώσει. Είναι μπροστά, βλέπετε εδώ τα λάθη, 10 για τον κεραυνό, 6 για την Ομόνια. Προσποίηση από τον Τρετιακό, φάουλ από τον Ροζέλ.
επαναφορά από το πλάι. Δεύτερο φάουλ του Μπράντον Ροζέλ. Δεν έχουν γίνει πολλά λάθη στο παιχνίδι. Ο Ροζέλ και ο Σάιμον Μιχαήλ είναι οι μόνοι παίκτες του κεραυνού που έχουν δύο φάουλ. Από πλευράς Ομόνιας ο Τσάφι, ο Τρετιακόφ, ο Στυλιανού και ο Γκάρθ έχουν από δύο. Δεν υπάρχει παίκτες με τρία φάουλ. Γεωργακούδης στο παρκέ στη θέση του Τρετιακόφ. Ο Δημήτρης ο Γεωργακούδης. Επαναφορά από τον Στυλιανού. Ο Γκάρθ παίρνει ένα σκρίν από τον Τσάφι. Θέλει να νικήσει τα πόδια τον Στυλιανού. Δεν θα τα καταφέρει. Το rebound από τον Ροζέλ. Ο Στυλιανού. Κορονίδης. Ο Βίλιαμσον θα πάρει την μπάλα, αλλά θα του κλέψει αρχικά ο Στυλιανού και συνέχεια ο Γκάρθ. Σηκώνει ο Γκάρθ στον Τσάφι, αυτός το στόχισε. Πήγε να γίνει μια εντυπωσιακή φάση εδώ, η οποία όμως δεν ολοκληρώθηκε. Κορονίδης στον Βίλιαμσον. Ο Τσάφι τον αφήνει. Και ο Βίλιαμσον δεν χάνει την ευκαιρία να βάλει άλλους δύο πόντους. Από την άλλη πλευρά αμέσως ο Γκάρθ φτάνει στο lay-up και μειώνει σε 59-37. Ο Βίλιαμσον. Ο Μιχαήλ για τρεις, ο Στυλιανού μέσα. 62-37. Με το 14ο τρίποντο του κεραυνού σε 20 προσπάθειες. Τρομερό ποσοστό για την ομάδα του Στροβόλου. Στυλιανού πάει μέχρι το καλάθι. Πολύ ωραία κίνηση μπροστά στον Ροζέλ. Και όμορφο τελείωμα. 62-39 με τον Παύλο του Στυλιανού να πετυχαίνει το δεύτερο του καλάθι στο παιχνίδι. 4 πόντοι. Ενώ ο Νίκος Στυλιανού με το προηγούμενο τρίποντο έφτασε τους 13. Φάουλ του Καραγιάννη πάνω στον Σάιμον τον Μιχάλη. Δύο βολές για τον γκάρτ του κεραυνού και της εθνικής μας ομάδας. Εδώ και πάλι βρίσκεται τα χέρια του Σάιμον Μιχαήλ ο Καραγιάννης, ενώ θα περάσει στο παιχνίδι και ο Χρήστος ο Καραμπατάκης για πρώτη φορά σήμερα. Εδώ ο αρχηγός του κεραυνού, ο Γιώργος Θεοχαρίδης, τα λέει με τον Νίκο τον Στυλιανού. Ο Σάμενο Μιχαήλ έχει 15 στις 19 βολές στο φετινό πρωτάθλημα, 78,9% ευστοχία. Καλεί όλους τους παίκτες του κοντά του ο Χριστόφορος Ολιβαγιώτης όσο ο Σάμενο Μιχαήλ εκτελεί τις βολές. Αστοχή στην πρώτη. Ο Σάμενο Μιχαήλ προσπαθεί να ζεστάνει τα χέρια του. Δεν έχει παίξει πολύ σήμερα, γύρω στα 11 λεπτά. Αστοχή για στη δεύτερη. Είδηση φέτος αυτή για τον Σάιμον Μιχαήλ να χάσει ζευγάρι βολών. Βλέπουμε εδώ 2 στις 5 οι βολές του κεραυνού, 1 στις 2 η Ομόνια. Σουτιά 3 άστοχο για τον Γκάρθ. Ο Ρόρι επιταχύνει, ο Στυλιανού τον πιέζει. Αστοχή ο Ρόρι. Ο Καραμπατάκης απρόσεχτα θα του κλέψει ο Ρόρι. Θα κάνει το lay-up 64-39. Ο Γκάρθ με τον Σάιμον Μιχαήλ. 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Στυλιανού περνάει στον Καραγιάννη. Γυρίζει, δύσκολη προσπάθειά του. Άστοχη. Από την άλλη πλευρά ο Στυλιανού. Σφύριγμα. Για φάουλ. Δεν ξέρω στον Καραγιάννη έχει χρεωθεί. Συνεχίζεται το παιχνίδι με τον Στυλιανού. Νέο φάουλ από τον Γεωργακούδη. Συμπλήρωσε τα 5 η Ομόνια. Θα έχει βολές ο Νίκος Στυλιανού. Δεύτερο φάουλ του Γεωργακούδη.
Στη Λιάννη που έχει 10 15 βολές στο φετινό πρωτάθλημα, 66,7%. 13 πόντους σήμερα. 14 τώρα. Ένα rebound και 3 assist. Μέσα και η δεύτερη στους 16 πόντους ο Νίκος Στυλιανού. Το ρεκόρ σεζόν του forward του Κεραυνού είναι 22 πόντοι που πέτυχε κόντρα στην ΑΕΛ. Ενώ το ρεκόρ καριέρας το έκανε πέρσι, 27 πόντοι απέναντι στην Ένωση Νέων Παραλιμνίου, εδώ σε αυτό το γήπεδο. Ο Γκάρθ. 1,5 λεπτό ακόμα για την τρίτη περίοδο. Γιωργακούδης για 2. Η μπάλα αναπηδά στο Στεφάνη. Μαζεύει το rebound ο Williamson. Ο Ρόρι σουτάρει για 3 και ευστοχή. Και η διαφορά πάει στους 30 πόντους. 69-39. Ο Γκάρθ με τον Μιχαήλ, δύσκολη προσπάθεια για έστοχη. 69-41 με τον Νίκ Γκάρθ να έχει 18 πόντους πλέον. Ενώ θα έχει φάουλο ο Γκάρθ, τεχνική ποινή μάλλον, στον Νίκ Γκάρθ. Χρεώθηκε με το τρίτο του φάουλ. Καραγιάννης πάει στον πάγκο. Επιστρέφει ο Τσάφη. Η βολή της τεχνικής ποινής θα είναι εύστοχη από τον Σάιμον Μιχαήλ. Ποιος για μία στιγμή ανησύγησε ότι θα στοχίσει για τρίτη βολή, κάτι που δεν έγινε τελικά. 70-41. 50 δευτερόλεπτα για το τέλος της περίοδου. Ο Σάιμον Μιχαήλ αλλάζει με τον Θέο Χαρίδη. Πάσα στη γωνία από Παπαδημητρίου. Προσπαθεί να κλέψει ο Τσάφη. Ο Γουίλιαμσον τελικά θα πετάξει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Εδώ ο νεαρός, ο Παπαδημητρίου. Ο Γκάρθ κατεβάζει τα 32 δευτερόλεπτα φάουλ από τον Παπαδημητρίου. Εδώ και πάλι ο Νικόλας ο Παπαδημητρίου και ο πάγκος της Ομόνιας με τον Δημήτρη τον Κουκούρη. Δεν μπόρεσε η ομάδα να μείνει κοντά στο σκορ στο σημερινό παιχνίδι για να διεκδικήσει κάτι στο τέταρτο δεκάλεπτο. Γιωργακούδης, νέα επαναφορά. Δεύτερο φάουλ από τον Παπαδημητρίου. Ο Γκάρθ παίζει το pick and roll με τον Τσάφη. Για τρεις ο Καραμπατάκης εύστοχος. 70-44 από τον Χρήστο τον Καραμπατάκη, ο οποίος είχε ένα τρίποντο και στο προηγούμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ο Ρόρι θέλει να απαντήσει, δεν θα το κάνει. Ριμπάω τον Γιωργακούδη, δεν προλαβαίνει ο Μόνια να κάνει κάτι. Αυτό θα είναι το σκορ της τρίτης περίοδου, 70-44. Επιστρέψαμε στο Κώστας Παπαέλληνας εδώ στο κλεισό του Στροβόλου για την τέταρτη και τελευταία περίοδο ανάμεσα στον Κεραυνό και την Ομόνια. Παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία για την 12η αγωνιστική της ΟΠΑΠ Basket League, η οποία σήμερα έχει ένα παιχνίδι και το κυρίως πιάτο είναι αύριο με άλλες τρεις αναμετρήσεις. Στις 5 η ώρα ο Απόλλωνας Λεμεσού υποδέχεται τον ΑΠΟΠ. Την ίδια ώρα η Ένωση Νέων Παραλιμνίου υποδέχεται την ΑΕΛ. Και στις 7 η ΑΕΚ στη Λάρνακα υποδέχεται την ΕΘΑ. Έτσι θα ολοκληρωθεί η 12η αγωνιστική. Το σούτ είναι άστοχο στην πρώτη προσπάθεια της Ομόνιας από τον Γκάρθ. Αλλά επιμένει η Ομόνια για 3 στο Τρετιακό. Αστοχή και αυτός νέο επιθετικό rebound για την Ομόνια. Καραμπατάκης τώρα
Το σκέφτεται, θα βγάλει έξω στον Γιωργακούδη. Θα προσπαθήσει να περάσει ο Καραμπατάκης, ο Τσάφη θα τα καταφέρει. Πάλι στον Καραμπατάκη μπάλα στα 2 δευτερόλεπτα. Τρετιακόφ με τη λήξη του χρόνου θα σκοράρει. Γύρισε ωραία την μπάλα η Ομόνια σε αυτή τη φάση. Και χειροκροτεί ο Δημήτρης ο Κουκούρης την προσπάθεια των παιχτών του. Φάουλ από τον Γιώργο Ακούδη. Το τρίτο για τον Δημήτρη τον Γιώργο Ακούδη. Εδώ το φάουλ πάνω στον Σάιμον τον Μιχαήλ. Επαναφορά με τον Ρόρι. Βλέπει την κίνηση του Σάιμον τον Μιχαήλ. Δεν μπορεί να το περάσει την μπάλα. Βίλιαμσον στον Παπαδημητρίου. Το screen από τον Βίλιαμσον. Παπαδημητρίου θα σηκωθεί. Airball. Στην προσπάθειά του μπροστά στον Τσάφη. Του μιλάει του Νικόλα του Παπαδημητρίου ο Χρυσόφορος του Λιβαδιώτης. Λάθος είναι μαναφορά. Κλέβει ο Ρόρι που θα δώσει στον Σάιμον τον Μιχαήλ για ένα εύκολο lay-up. 72-46. Ο Τρετιακόφ κλείστηκε εκεί. Θα βγάλει στον Καραμπατάκη. Αυτός έξω στο Γιωργακούδη. Θέλει να διορθώσει το λάθος με ένα τρίποντο. Δεν θα τα καταφέρει. Ο Τσάφισον Γκάρθ αυτός για τρεις μέσα. 72-49. Και time out που θα ζητήσει ο Χρυσόφορος ο Λιβαδιώτης. Επιστρέψαμε στο κλεισό του Στροβόλου. Το time out έχει ολοκληρωθεί. Οι διαιτητές καλούν τις δύο ομάδες να επιστρέψουν στο πακέ. Εδώ βλέπουμε το τελευταίο καλάθι της αναμέτρησης. Το τρίποντο του Νίκ Γκάρθ, 72-49. Ο Γκάρθ που φτάνει τους 21 πόντους με αυτό το τρίποντο. Προσπερνάει προς τη μήνυ τουλάχιστον τον Αχμάντ Ρόρι που έχει 20. Στην άτυπη μάχη του πρώτου σκόρερ της αναμέτρησης. Η επαναφορά από τον Σάιμον Μιχαήλ. Πιέζει η Ομόνια σε όλο το γήπεδο για να μπορέσει να συμμαζέψει την διαφορά όσο είναι δυνατόν. Σάιμον Μιχαήλ αλλάζει με τον Γιώργο τον Θεοχαρίδη. Ο Θεοχαρίδης εδώ θα σουτάρει για τρεις και θα ευστοχίσει απαντώντας στο τρίποντο που πέτυχε πριν το time out ο Γκάρθ. 75-49, πρώτο καλάθι του Γιώργου Θεοχαρίδη στο παιχνίδι σήμερα. Φέτος ο Θεοχαρίδης δεν έχει περάσει ποτέ τους τρεις πόντους. Εδώ ο Γκάρθ αστοχεί. Εξαιρετικό rebound από τον Τσάφη που θα καρφώσει. 75-51 με τον Στόκλεϊ Τσάφη να έχει μόλις 7 πόντους στο σημερινό παιχνίδι. Έχει μαζέψει βέβαια και 7 rebound. 8 με αυτό το εξαιρετικό που πήρε τώρα. Δεν έχει μπει ακόμα στην στατιστική υπηρεσία. Το τέταρτο φάουλ του Νίκ Γκάρθ. Απειλείται με μια αναποβολή. Τώρα ενημερώνεται από τον πάγκο της Ομόνιας ότι έχει 4 φάουλ. Παναφορά από τον Ρόρι, ο Σάιμον Μιχαήλ και πάλι ο Ρόρι. Θεοχαρίδης κάνει την προσποίηση, θα σουτάρει για 2, θα ευστοχίσει. Και εκεί που λέγαμε ότι δεν έχει προσπεράσει ποτέ τους 3 πόντους στο φετινό πρωτάθλημα, έβαλε τον πέμπτο του και κάνει ρεκόρ σεζόν. Βλέπουμε και τα δίποτα, 12-24 για τον Κεραυνό, 19-38 για την Ομόνια. Ο Τσάφη περνάει στον Παναγίδη με ένα σπάσιμο της μέσης. Ο Αλέξανδρος ο Παναγίδης θα μειώσει σε 77-53. Εδώ ο νεαρός γκάρντ της Ομόνιας, που επέστρεψε στην Κύπρο από την Αμερική που βρισκόταν. Ο Ρόρι ξεμακάλισε, θα καρφώσει. 79-53. Ο Ρόρι που έκανε αρκετά καρφώματα πέρσι στο πρωτάθλημα. Φέτος είπαμε ότι έχει αλλάξει ο ρόλος του στην ομάδα. Αλλά όποτε βρει την ευκαιρία προσφέρει έτσι μια εντυπωσιακή στιγμή. Αστοχή ο Τρετιακόφ. Θα κατεβάσει ο Παπαδημητρίου. Περνάει στον αρχηγό του τον Θεοχαρίδη. Ο Ρόρι από τη γωνία για τρεις. Αστοχή, επιθετικό ριμπάντο από τον Παπαδημητρίου. Θα βγει έξω. Βλέπει τον Βίλιαμσον.
Εδώ λάθος η πάσα του Σάιμον του Μιχαήλ. Θα πετάξει μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου σε ένα σημείο που πίστευε ότι είχε παραμείνει ο Ρόρι. Αυτό ήταν το 13ο λάθος για την ομάδα του Κεραυνού. Τα τρία τα έχει κάνει ο Σάιμον Μιχαήλ. Επιστρέφει στο παρκέ ο Νίκος Οστυλιανού. 6 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για το τέλος της αναμέτρησης. Παναγίδης θέλει να προσπεράσει τον Παπαδημητρίου. Ο Τσάφη βλέπει την κίνηση του Κάρ, θα προτιμήσει τον Παναγίδη. Σουταριά 3, αστοχή, rebound από τον Θεοχαρίδη. Στυλιανού, ο Θεοχαρίδης βλέπει την κίνηση του Williamson. Υπάρχει το μισμάτς εκεί με τον Τρετιακόφ, αστοχή όμως ο Williamson. Ο Γκάρθ στον Τσάφη, στον ευθυμιασμό, φάουλ από τον Γιώργο τον Θεοχαρίδη για να σταματήσει τον ευθυμιασμό της Ομόνιας. Ο Παύλος Στυλιανού θα περάσει τον πάγκο, βλέπουμε πάλι το φάουλ. Πρώτο για τον αρχηγό του Κεραυνού. Στυλιανού στη θέση του Παναγίδη, ο οποίος παίρνει και τα συγχαρητήρια από τον προπονητή του. 5 και 37 για το τέλος. Νέα αλλαγή με τον Ροζέλ. Να μπαίνει στη θέση του Θεοχαρίδη. Την ερχόμενη Τρίτη ο Κεραυνός δίνει παιχνίδι για το Basketball Champions League. Παιχνίδι που θα παρακολουθήσουμε και αυτό ζωντανά από τη Cita Vision. Απέναντι στην Νίμπουργκ, την ομάδα από την Τσεχία, την οποία είχε αντιμετωπίσει και πάλι πριν τα παράθυρα της, των εθνικών ομάδων. Κάρφωμα από τον Williamson. Στους 81 πόντους ο Κεραυνός. Και να δούμε που θα σταματήσει με ακόμα 5 λεπτά στο ρολόι. Στυλιανού. Έγινε το λάθος. Ο Ροζέλ στον εφηδιασμό. Έχουν επιστρέψει όμως οι παίκτες της Ομόνιας. Έτσι ο Ροζέλ σταμάτησε. Πιέζεται ο Παπαδημητρίου, αλλά θα περάσει έξυπνα στον Ροζέλ που σουτάρει για τρεις και σκοράρει. 84-53. Η περισσότερη πόντη που έχει πετύχει φέτος ο Κεραυνός είναι η 93 απέναντι στον Απόλλωνα πριν από τρεις αγωνιστικές. Στη μία είχε ρεπό. Άρα πριν από δύο αγώνες για τον Κεραυνό. Κερδισμένο φάουλ από τον Γκάμπολ. Ο Γκάμπολ και ο Τσάφη, ειδικά ο Τσάφη, είναι πίσω σε απόδοση σε σχέση με όσα μας έχουν συνηθίσει στο φετινό πρωτάθλημα. Υπάρχει time out όμως, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στο κλεισό του Στροβόλου, απομένουν 4 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα για το τέλος της αναμέτρησης που ανοίγει το 10η αγωνιστική της ΟΠΑΠ Basket League. 84-53, ο Κεραυνός μπροστά. Κεραυνός ο οποίος δεν φαίνεται να κατεβάζει ταχύτητα σε αυτή την τέταρτη περίοδο. Και να δούμε πού θα σταματήσει. Είπαμε πως η περισσότερη πόντη που έχει πετύχει φέτος είναι η 93 κόντρα στον Απόλλωνα. Επαναφορά από τον Παύλο, τον Στυλιανού. Ακυρώθηκε το καλάθι. Υπάρχει μια διαμαρτυρία από τον πάγκο της Ομόνιας όσον αφορά το χρόνο που πρέπει να έχει η ομάδα τους, αν κατάλαβα καλά. Λοιπόν, συνεχίζει το παιχνίδι. Στυλιανού με τον Παπαδημητρίου. Τρετιακόφ, ο Τσάφη βλέπει τις επιλογές του, επιλέγει τον Γκάρθ. Σουτάρει αυτός και ευστοχή με τη λήξη του χρόνου για δύο. 84-55. Με τον Γκάρθ να φτάνει τους 23 πόντους. Ο Μιχαήλ φάουλ από τον Τρετιακόφ, το τρίτο του και το τρίτο ομαδικό για της Ομόνιας. Εδώ ο Ουσέχος Λιβαδιώτης καθοδηγεί τους παίκτες του για το σύστημα που θα ακολουθήσουν με την επαναφορά αυτή. Ο Ροζέλ
Μιχαήλ, ο Ροζέλ το σκέφτηκε το τρίποντο. Θα περάσει στον Βίλιαμσον. Ο Σάιμον ο Μιχαήλ ξεμακάρισε από το κορυφή. Θα πετύχει το τρίποντο 87-55. Κεραυνός που συνεχίζει να σουτάρει με πολύ ψηλό ποσοστό ευστοχίας από την περιφέρεια. Έχει 18 στα 27 τρίποντα. Ένα ποσοστό κοντά στο 68%. Σουτ για 3 άστοχο από τον Γκάρθ. Αλλά από την άλλη πλευρά ο Παπαδημητρίου θα τον σταματήσει ο Στυλιανού. Κρατάει όμως ο Παπαδημητρίου. Καλές άμυνες από τον Παύλο τον Στυλιανού. Και εδώ θα κλέψει και την μπάλα. Στην προσπάθεια του ενδυασμού στα πόδια του Νίκου του Στυλιανού. Προσπαθούν να ψυχώσουν οι παίκτες του Κεραυνού τον Παπαδημητρίου. Και για το μπλοκ που δέχτηκε και για το κλέψιμο που το έκανε ο Παύλος του Στυλιανού. Βίλιαμσον πάει στον πάγκο και δεν νομίζω να επιστρέψει για το υπόλοιπο του παιχνιδιού. Στυλιανού στον Γκάμπολ. Ο Γιωργακούδης θα βγάλει στον Τρετιακόφ. Θα σουτάρει αυτός για 3. Άστοχα. Ο Παύλος ο Στυλιανού επιθετικό rebound. Γιωργακούδης, ο Στυλιανού. Στα 8 δευτερόλεπτα ο Γκάμπολ πέφτει. Κρατάει όμως την κατοχή. Στυλιανού στον Γιωργακούδη για 3 από την κορυφή. Άστοχα. Το rebound από τον Στυλιανού, τον Νίκο Στυλιανού. Καθαρίζει τη φάση. Σάιμον ο Μιχαήλ. Πάρα στη γωνία από Δημητρίου. Του κλειστράει μπάλα και σκάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Χειροκροτεί ο Χριστόφορος Λιβαλιώτης. Για να ψυχώσει τον νέαρο του παίκτη. Γιωργακούδης στον Τσάφη. Περνάει με φάουλ τελικά τον Θεοχαρίδη. Είναι το δεύτερο φάουλ του Γιώργου του Θεοχαρίδη και τρίτο ομαδικό για την Ομόνια, για τον Κεραυνό. 3 έχει και η Ομόνια. Παναφορά από το πλάι με τον Δημήτρη τον Γιωργακούδη. Ο Τσάφη. Ο Γιωργακούδης στην αδύναμη πλευρά εκεί που θα σουτάρει για 3 ο Τρετιακόφ και θα σκοράρει. 87-58. Ο Γιώργος ο Τρετιακόφ στους 9 πόντους. Τρετιακόφ που είναι 20 χρονών. 20 χρονών είναι και ο Γιωργακούδης που πήρε τώρα το rebound. 20 είναι και ο Παύλος ο Στυλιανού που φτάνει μέχρι το lay-up. Και κάνει το 87-60. Ο Ροζέλ αφήνει στον Νίκο τον Στυλιανού. Θεοχαρίδης για 3. Μέσα. 90-60. Με τον Γιώργο τον Θεοχαρίδη να κάνει ρεκόρ σεζόν σήμερα. Έφτασε τους 8 πόντους. Στυλιανού. Έγινε το λάθος. Ο Νίκος ο Στυλιανού φεύγει στον εμφυνιασμό. Έχει μπροστά του τον Γιωργακούδη. Δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Ο Τσάφη το rebound. Ο Στυλιανού ζητάει αλλαγή. Νιώθει ένα τράβημα στο πίσω μέρος του ποδιού του. Και στην άλλη πλευρά θα κερδίσει φάουλ η Ομόνια. Αλλά όλα τα βλέμματα έχουν γυρίσει στον Νίκο το Στυλιανού. Το παιχνίδι θα περάσει ο Χριστόδουλος ο Γιαξής. Ο Νίκος ο Στυλιανού, ο οποίος πάει να δεχτεί την ιατρική υπηρεσία. Θα φύγει απευθείας για τα αποδυτήρια. Και αυτό είναι λίγο επικίνδυνο, γιατί ο Νίκος ο Στυλιανού θα είναι πολύ χρήσιμος στο παιχνίδι με την Νίμπουργκ, αν απουσιάσει από αυτό. Ο Γιαξής για 3. Κακό σουτ. Το rebound από τον Τσάφη. Έχει περάσει
το παιχνίδι και ο νεαρός ο Σάββας ο Γονατάς. Θα το αναφέρουμε και αυτό. Τον αριθμό 10. Εδώ θα κάνει το φάουλ πάνω στον Στόκλεϊ Τσάφη. Που θα πάει στην γραμμή των Βολών. Πάμε για τις βόλες του Τσάφη, ο οποίος ευστοχεί την βολή, αφού ήταν καλά στη φάουλ, 90-63. Γίνεται παραλίγο να γίνει μάλλον το λάθος στην επαναφορά. Τρετιακόφ δεν προλαβαίνει να κλέψει την μπάλα. Επαναφορά με τον Σάιμον τον Μιχαήλ. Έχει πατήσει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Ροζέλ. Ο Ροζέλ τα λέει χαμογελώντας βέβαια με τον Σάκη τον Κωνσταντινίδη. Ο Στυλιανού. Ο Τσάφη. Θα σκοράρει. 90-65. 25 δευτερόλεπτα ακόμα για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Ο Τσάφη, ο οποίος στο προηγούμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ κέρδισε 16 φάουλ, σούταρε, εκτέλεσε 25 βολές. Αστόχησε στο lay-up από Σάιμον ο Μιχαήλ. Ο Γκάμπολ αφήνει στον Παναγίδη. Το παιχνίδι έχει τελείωσει. Οι χειραψίες στους πάγκους έχουν ξεκινήσει μεταξύ των δύο πάγκων. Τέλος λοιπόν, 90-65. Ο Κεραυνός θα φτάσει εύκολα στην νίκη στο σημερινό παιχνίδι. Δεν δυσκολεύτηκε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης. Καθάρισε την υπόθεση νίκη από πολύ νωρίς. Θα φτάσει την 8η νίκη του στο πρωτάθλημα στους 18 βαθμούς. Προς το παρόν είναι στην πρώτη θέση, αλλά βέβαια με τα παιχνίδια να, τα υπόλοιπα, κυρίως πιάτο της αγωνιστικής, να είναι στην αυριανή ημέρα, αύριο Κυριακή. Θα έχουμε και τις καθιερωμένες δηλώσεις από τους πρωταγωνιστές. Θα φέρουμε σε λίγο κοντά μας τους παίκτες. Δεν ξέρω αν θα μείνουμε εδώ και να μου δώσετε λίγο χρόνο για να πάω να φέρω τους πρωταγωνιστές ή αν θα πάμε σε διάλειμμα, να με ενημερώσει το Βαν. Να πάμε λοιπόν σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον MVP της αναμέτρησης, τον Αχμάντ Ρόρι, για να μας πει τις εντυπώσεις για το σημερινό παιχνίδι. Great game for you tonight. You had 22 points, 7 rebounds, 6 assists. How do you feel about this performance tonight? I feel good, you know. I feel like we came out, we had a real good week of practice. Everybody was focused. We came off the first round, I don't feel like we were playing to our potential. So we wanted to just come out and play strong, and I felt like my performance needed to improve. So I just went back to the drawing board and just try to come and be aggressive and help the team win. We see you this year to have a kindly different role according to the last year. How do you feel about this? I'm just not a rookie anymore. You know, I got to take more responsibility. You know, we only have three Americans, so just trying to come out and just help my team win every day. And a lot of responsibility is going to be on me. Now you have a game against Nibul for the Basketball Champions League. You have a tough game in Czech. Previous game, how do you feel you're gonna do this game? They're a real good team, you know. They're big, they play fast, so we just gotta come and practice this week. And I don't know, man, they're tough, so we just gotta just keep playing how we've been playing these last couple games, and I think we'll be fine. Just try to steal a win. Okay, we wish you good luck about that game, and good luck for the rest of the season for you. Thank you. Αυτά λοιπόν από τον Αχμάντ Ρόρι, ο οποίος μας είπε εν συντομία πως
Όταν τον ρωτήσαμε για την σημερινή του απόδοση και το πώς αισθάνεται, μας είπε πως έκανε πολλή δουλειά στην προπόνηση. Ήθελε να παίξει περισσότερο, να βελτιώσει την εικόνα του μέχρι τώρα στο φετινό πρωτάθλημα. Ήθελε να παίξει πιο επιθετικά σήμερα και το κατάφερε πετυχαίνοντας αυτούς τους 22 πόντους. Όταν τον ρωτήσαμε για τον νέο του ρόλο στην ομάδα, είπε πως δεν είναι πλέον ρούκι, πως πρέπει να αναλάβει περισσότερες υπευθυνότητες στην ομάδα και αυτό με την βοήθεια του προπονητή του θεωρεί ότι το έχει καταφέρει. Και τέλος, για το παιχνίδι με την Ίμπουργκ, είπε πως είναι μια πολύ καλή ομάδα, την είδαμε στην Τσεχία. Αν θα παίξει ο Κεραυνός όπως έχει παίξει τα τελευταία παιχνίδια, θα πάει καλά, όπως μας είπε ο Αχμάντ Ρόρι. Θα έχουμε σε λίγο κοντά μας και τους προπονητές των δύο ομάδων για να μας πούν και αυτοί την άποψή τους για το σημερινό παιχνίδι. Τον Χριστόφορο τον Λιβαδιώτη, ο οποίος είναι εδώ κοντά, και τον Δημήτρη τον Κουκούρη. Θα ξεκινήσουμε με τον Χριστόφορο τον Λιβαδιώτη. Coach, καλησπέρα. Ένα παιχνίδι το οποίο το οδηγήσατε όπως θέλατε, στο δικό σας το ρυθμό και το πήρατε χωρίς να αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα. Είναι αλήθεια αυτό. Τα παιδιά παίξαν με διάρκεια πολύ καλό μπάσκετ και στις δύο πλευρές του γηπέδου, με μεγάλη ένταση στην άμυνα, αλλά και με αρκετά καλή κίνηση και κυκλοφορία της μπάλας στην επίθεση. Η αλήθεια στη διακοπή δουλέψαμε αρκετά. Είχαμε πει ότι η εικόνα μας δεν ήταν η κατάλληλη των πρώτων γύρων, χωρίς να ψάχνουμε για δικαιολογίες, αλλά προσπαθώντας να βρούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τους παίχτες να παίξουν καλύτερα. Αλλάξαμε κάποια πράγματα στο παιχνίδι μας, που φαίνεται τα τελευταία δύο παιχνίδια μας έχουν δώσει αρκετή όθηση και αμυντικά και επιθετικά. Είχατε ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, τον Άντονι Κίνγκ, το οποίο όμως δεν φάνηκε σήμερα. Καλύφθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ναι, αυτό είναι θέμα ομαδικής δουλειάς. Δεν έπαιζε ο Κίνγκ. Στην ουσία είχαμε ένα ψηλό να παίξουν το παιχνίδι, το Williamson, διότι και ο Νίκος εξ ανάγκης πάει στο 4. Έπρεπε όλα τα άλλα παιδιά να κάνουν αυτά που έκαναν, δηλαδή να πιέσουν αρκετά έξω, να κλείσουν τους χώρους, να μην δώσουν πολλούς χώρους, ούτως ώστε να βάλουμε τον Αντρέ σε μια κατάσταση που να είναι πιο ευάλωτος όσον αφορά τα φάουλ για να βγάλει το παιχνίδι. Ταυτόχρονα παίξαμε με έναν τρόπο ώστε να τον προστατεύσουμε και να του δίνουμε και ανάσες σαν είναι μέσα στο γήπεδο. Και αυτόν ανήκει σε όλα τα παιδιά. Ακολουθεί το παιχνίδι με την Ίμπουργκ, ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Την είδαμε την ομάδα από την Τσεχία. Πώς θα προετοιμαστείτε να την αντιμετωπίσετε? Ναι, όλοι την είδαμε την ομάδα από τη Τσεχία. Εντάξει, ήταν μια ομάδα που πραγματικά μας έδωσε έναν πολύ καλό μάθημα για το επίπεδο της διοργάνωσης. Σε γενικές γραμμές πρέπει να αποφύγουμε όλα αυτά που κάναμε στο παιχνίδι στη Τσεχία, να θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Είδαμε ότι είναι μια ομάδα που παίζει σε έναν πολύ γρήγορο ρυθμό, με τρομερή κυκλοφορία, με πολύ μεγάλη ένταση, ειδικά και στο επιθετικό κομμάτι. Πρέπει να καταφέρουμε να επιβάλλουμε ένα ρυθμό στον οποίο μας βολεύει στο συγκεκριμένο είδος παιχνίδια για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Ωραία, ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία για τη συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν από τον προπονητή του Κεραυνού, τον Χριστόφορο τον Λιβαδιώτη. Θα έχουμε κοντά μας και τον Δημήτρη τον Κουκούρη για να μας πει και αυτός την δική του άποψη για το σημερινό παιχνίδι. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ένα παιχνίδι που δεν κύλησε όσο καλά θα θέλατε, θεωρώ. Είτε μας τι πήγε λάθος? Εντάξει, από την αρχή πολλά πράγματα πήγαν λάθος. Σίγουρα, όταν έχεις να κάνεις με την δικιά μας ομάδα και σε 6 μέρες δώσαμε 3 παιχνίδια με Απόλλωνα και Κεραυνό με τις 3 πρώτες ομάδες κατηγορίας, είναι πολύ δύσκολο για μας να ανταπεξέλθουμε και να κρατήσουμε καλή απόδοση. Γιατί είδες ότι στο μάτι των Απόλλωνα χάσαμε την παράταση, με την ΑΕΚ το κοντράραμε αρκετά το παιχνίδι και σήμερα δυστυχώς ξεμείναμε από δυνάμεις και πνευματικά και σωματικά. Βρέθηκε σε πολύ καλή μέρα ο Κεραυνός, με βέβαια αρκετές λάθος επιλογές δικές μας στην άμυνα. Σκοράραν 20 τρίποτα. Εντάξει, τώρα αν το παίζει τον Κεραυνό με μια πιο ποιοτική ομάδα από σένα και τον αφήνει να κάνει ελεύθερα σουτ, σκόραρε 20 τρίποτα. Οπότε δεν μπορούμε για τακτική να μιλήσουμε. Πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι γιατί αυτά τα τρία παιχνίδια ήταν πολύ δύσκολα για μας. Κρατάμε κάποια πράγματα από τα δύο προηγούμενα. Από το σημερινό νομίζω θα κρατήσουμε ελάχιστα. Ίσως
Είδαμε τα νέα τα παιδιά να παίζουν, προσπάθησαν να δώσουν παραπάνω χρόνο συμμετοχής, γιατί είναι ένας από τους βασικούς μας στόχους φέτος, έτσι να τους βοηθήσουμε να ενταχθούν και να λειτουργούν επαγγελματικά και να παίρνουν ευκαιρίες και σε τέτοια δύσκολα παιχνίδια. Οπότε νομίζω αυτό είναι το θετικό και αυτό είναι που κρατάμε σήμερα. Οι Κύπροι μας παίχτες, τα νέα τα παιδιά που μπορέσαν και δείξαν ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν σε υψηλό επίπεδο. Εγώ θέλω να προσθέσω σε αυτό που λες, coach, θα έλεγα ότι θα μπορούσατε να καλύψετε τα λίγα λάθη που κάνετε σε αυτό το παιχνίδι, μόλις 11. Νομίζω είναι τα λιγότερα που κάνετε σε ένα παιχνίδι φέτος. Συν την απόδοση του Παύλου του Στυλιανού στο αμυντικό κυρίως κομμάτι, ο οποίος έκλεψε αρκετές μπάλες, έκανε αρκετά deflection. Εντάξει, παρακολουθείς τα παιχνίδια, οπότε βλέπεις την πορεία όλων των παιδιών, των νεαρών που έχουμε. Οπότε όλα τα παιδιά είναι σε ανωδική πορεία. Και ο Παύλος τα τελευταία παιχνίδια. Ήταν και η απουσία του Πυλακούτα, που για μας κάθε απουσία με ρόστερ 10-11 παιχτών είναι τρομερά σημαντική. Έτσι, δεν έχουμε μεγάλη ποιότητα και μεγάλο βαθύ ρόστερ ώστε να μπορούμε να καλύψουμε τις απουσίες. Αλλά ο στόχος μας ήταν αυτός. Είναι αυτός, να είμαστε διεκδικητικοί. Σήμερα δεν μπορέσαμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Κάποια στιγμή, λίγο στο πρώτο ημίχρονο, πήγαμε στους 8-9 πόντους. Αλλά ξαναλέω, όταν παίζεις με τόσο ποιοτική ομάδα εδώ μέσα και τους αφήνεις με κακές άμυνες να σουτάρουν 20 τρίποντα, 20 εύστοχα τρίποντα, καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολο. Ξαναλέω ότι δεν ήταν εύκολη διαδικασία για μας και είναι πολύ δύσκολο για παιδιά και αθλητές, γιατί ξέρεις ότι και ένα 24ωρο μετράει για τον αθλητή στο recover, στην αντιποκατάσταση. Οπότε βρεθήκαμε σε ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια, μην πω στο πιο δύσκολο, στο τέλος αυτής της εβδομάδας, σε 6 μέρες να παίξουμε 3 μάτς. Εντάξει, σου είπα, κρατάμε τα θετικά από όλη τη βδομάδα. Σήμερα κρατάμε την παρουσία των νεαρών μας παιχτών, που είναι ένας από τους στόχους της ομάδας μας, από τη στιγμή που δεν κάνουμε παλαιτισμό. Οπότε συνεχίζουμε, γιατί πρέπει η ομάδα να διεκδικήσει τα μάτς και να πάρει και νίκες ώστε να ανέβει βαθμολογικά. Ωραία, ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν και από τον Δημήτρη τον Κουκούρη. Εμείς σε αυτό το σημείο δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε από την σημερινή αναμέτρηση. Από όσους εργαστήκαμε για την απόψινή μετάδοση, σας ευχόμαστε να έχετε ένα καλό βράδυ.